Καλό μήνα. Καλό μήνα. Έχω ξεκινήσει νωρίτερα, αλλά όλα καλά. Με ήλιο, βουτιές στην θάλασσα και με πολλά χαμόγελα επέλεξαν να καλωσορίσουν οι Κορίνθοι τον Ιούλιο, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες βρέθηκαν στην παραλία Καλάμια στην Κόρινθο, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας. Κάθε μέρα ερχόμαστε εδώ, είναι ωραία, τα Καλάμια είναι ωραία και τα απολαμβάνουμε. Βουτήξατε, πώς είναι η θάλασσα? Μια χαρά, όλα καλά. Πώς τη βλέπετε τη ζέστη αυτό το καλοκαίρι? Λίγο περισσότερο, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Επιλέγετε τις πρωινές ώρες? Ναι, συνήθως πρωί ή βράδυ. Φύγετε τον ήλιο? Ναι, σαν γέροι άνθρωποι πρέπει να προσέχουμε. Η μεγάλη πρωί και βράδυ. Δεν είναι επιβλαβής ο ήλιος? Ναι, όταν είναι πολύς είναι επιβλαβής, λίγος είναι καλός. Κάθε μέρα ερχόμαστε εδώ, είναι ωραία, τα Καλάμια είναι ωραία και τα απολαμβάνουμε. Πολύ ωραία είναι, καθαρή, μια χαρά. Πολύ ζέστη. Πολύ θερμό καλοκαίρι, πιστεύω. Έρχεστε νωρίς για να αποφύγετε τον πολύ ήλιο? Ακριβώς, ναι. Έρχομαι νωρίς και τώρα θα φύγω. Τι θα συστήνατε στον κόσμο, ποιες είναι οι ώρες που πρέπει να έρχεται στην παραλία? Πιστεύω 12 η ώρα, το πολύ μία, να έχουμε φύγει από την παραλία. Και μετά αργά το απόγευμα? Αργά το απόγευμα, ναι. Είναι σημαντικό να προστατευόμαστε από τον ήλιο? Σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Πολύ ζέστη. Πολύ θερμό καλοκαίρι, πιστεύω. Έρχεστε νωρίς για να αποφύγετε τον πολύ ήλιο? Ακριβώς, ναι. Έρχομαι νωρίς και τώρα θα φύγω. Τι θα συστήνατε στον κόσμο, ποιες είναι οι ώρες που πρέπει να έρχεται στην παραλία? Πιστεύω 12 η ώρα, το πολύ μία, να έχουμε φύγει από την παραλία. Και μετά αργά το απόγευμα? Αργά το απόγευμα, ναι. Είναι σημαντικό να προστατευόμαστε από τον ήλιο? Σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Ήρθε για το πρωινό σας μπανάκι? Ναι. 1η Ιουλίου σήμερα με αρκετή ζέστη. Αρκετή, πρωί-πρωί, ναι, κορίτσι μου. Ναι. Δείξατε πώς είναι η θάλασσα? Πολύ ωραία. Ωραία. Είναι κρυά? Στην αρχή είναι παγωμένη και μετά είναι ζεστή, ωραία. Έρχεστε καθημερινά? Ναι, εχθές και προχθές όχι, γιατί είχε αέρα. Πώς τη βλέπετε τη ζέστη αυτό το καλοκαίρι, είναι αρκετή? Πολύ, πολύ, πολύ ζέστη. Κορίτσια. Αλλά την αντιμετωπίζετε με την παραλία? Μπάνιο, στην μπανιέρα, στη θάλασσα, στην αυλή με λάστιχο, παντού με τα νερά. Δείτε και τα μέτρα προστασίας, καπέλο, αντιλιακό. Βεβαίως. Είναι πολύ ωραία η θάλασσα, σαν πισίνα από ό,τι βλέπετε, πολύ καθαρή σήμερα, αλλά μερικές φορές έχει βρωμιά. Συστήνω στον κόσμο να πηγαίνει στη θάλασσα στις μέρες μας, για να μην κάθεται να βάζει και air condition και έχει ακριβήνει το ρεύμα. Δεν γίνεται και εγώ αυτό κάνω. Βουτήξατε πώς ήταν κρύο? Όχι, τώρα λέω να πέσω.